στην δημιουργία ενός πρωτοποριακού σε διεθνές επίπεδο ψηφιακού συστήματος ενίσχυσης της στρατηγικής για πιο γρήγορες, ευέλικτες και αποδοτικές τραπεζικές υπηρεσίες, προχωρούν Κεντρική Τράπεζα και τραπεζικά ιδρύματα με έδρα την Κύπρο. Με πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Ροδότου, διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, η Κεντρική, με την εθελούσια συμμετοχή των τραπεζικών ιδρυμάτων, προχωρά σε ένα πρωτοποριακό σύστημα που αφορά κυρίως το κομμάτι της επιτάχυνσης, της πρακτικής συλλογής ταυτοποίησης και επικαιροποίησης στοιχείων για πελάτες και δυνητικούς πελάτες μέσω ψηφιοποίησης. Με πρωτοβουλία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και σε συνεργασία με κυπριακές τράπεζες, δρομολογούμε τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού σε διεθνές επίπεδο ψηφιακού συστήματος ταυτοποίησης και επικαιροποίησης τραπεζικών πελατών. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής, στόχος είναι να βοηθήσει επιχειρήσεις αυτοεργοδοτούμενους και νοικοκυριά, μειώνοντας το χρόνο εμπλοκής τους σε τραπεζικές εργασίες και αναβαθμίζοντας αισθητά την ταχύτητα και ποιότητα της εξυπηρέτησής τους. Εξέλιξη που θα βελτιώσει παράλληλα και την αποδοτικότητα των τραπεζικών υπηρεσιών, τηρώντας τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Με την ολοκλήρωση του έργου, σημειώνεται, θα έχει πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα για τον περαιτέρω εξυγχρονισμό του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, παρέχοντας χρόνος και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην Κύπρο έναντι άλλων χωρών. Με την ολοκλήρωση του Digital Onboarding θα έχει πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα για τον περαιτέρω εξυγχρονισμό του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, το οποίο θα συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, κάτι που αποτελεί μόνιμη και υψηλή προτεραιότητά μας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποφασίστηκε να συμμετέχουν η Τράπεζα Κύπρου, η Ελληνική Τράπεζα, η Alpha Bank Cyprus, η Astro Bank, η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως, η Eurobank Κύπρου και η RCB, ενώ θα κληθούν να συμμετάσχουν επίσης όλα τα υπόλοιπα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο.